Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτή η εκπομπή δεν είναι ειδήσεις, δεν είναι μια εκπομπή επικαιρότητας, είναι μια εκπομπή με πρόσωπα. Και η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει άλλα πράγματα σήμερα να συζητήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε πολύ μακριά από αυτά που συμβαίνουν. Ο Μάκης Βορύδης είναι σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά το Μάτι, βρισκόμαστε πάλι μπροστά σε φωτιές οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε συνηθίσει τόσο μεγάλες φωτιές που δεν ελέγχονται κοντά στην Αθήνα. Το δικό σας πρώτο σχόλιο. Πρώτα απ' όλα φαίνεται ότι αυτά είναι φαινόμενα τα οποία έρχονται και θα μείνουν. Ναι. Αλλά για να μην μείνω στο σχόλιο, να πω το εξής. Μια πρώτη αποτίμηση αυτή τη στιγμή της πυρκαγιάς είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν ολοσχερώς καταστραμμένες κατοικίες και υπάρχουν και αρκετές με ζημιές. Αυτές που είναι ολοσχερώς καταστραμμένες φαίνεται ότι είναι σε σχετικά περιορισμένο αριθμό. Αυτές οι οποίες έχουν κάποιες ζημιές είναι περισσότερες. Να πω ότι υπάρχει η γενική εντύπωση και εικόνα ότι αυτή τη φορά τα πράγματα συντονίστηκαν πολύ αποτελεσματικότερα από κάθε άλλη φορά. Ναι. Ότι η παρουσία της πυροσβεστικής ήταν πολύ ισχυρή. Ότι ο συνδυασμός δράσεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της ελληνικής αστυνομίας, του ελληνικού στρατού, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, φαίνεται ότι διαμορφώσε ένα αρκετά καλύτερο πλέγμα αντιμετώπισης μια δύσκολης πυρκαγιάς. Η γενική εικόνα που έχουμε και από τους αυτοδιοικητικούς που ήταν εκεί κοντά και με τους οποίους μίλησα εγώ, αλλά και με πολίτες της περιοχής, σε μένα είναι η κυκλοϊκή μου περιφέρεια αυτή, είναι αυτή που σας λέω. Επομένως, στην φάση που βρισκόμαστε τώρα και στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, φαίνεται ότι αυτό έχει ελεγχθεί. Γίνεται και προσπάθεια αυτές οι εστίες οι οποίες έχουν μείνει από τα χερσαία τμήματα να κατασβεστούν πλήρως, ώστε να μην υπάρχει ο κίνδυνος της αναζωοπήρωσης. Αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη αγωνία. Νομίζω ότι δουλεύουν εντατικά και επίμονα πάνω σε αυτό. Και βεβαίως από εδώ και πέρα υπάρχει το ζήτημα της ταχείας ενεργοποίησης του αποζημιωτικού μηχανισμού, ναι, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάθει. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, συζητάμε σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, μέχρι την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο. Σωστά. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Έχουμε και εμείς μια επιφύλαξη. Πάντα με την επιφύλαξη αυτή. Θα σας ρωτούσα γι' αυτό, γιατί η συζήτηση της αγωγής για τους πυρόπληκτους, της αγωγής των πυρόπληκτων στο Μάτι, αναβλήθηκε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αίσθηση ότι τι γίνεται, θα συμβαίνουν αυτές οι μεγάλες καταστροφές. Η φωτιά στο Μάτι ήταν και η φωνικότερη πυρκαγιά του τελευταίου αιώνα. Θα συμβαίνουν λοιπόν τέτοιες τραγικές καταστροφές και δεν θα αποζημιώνονται τα θύματα, θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και το δημόσιο δεν θα είναι έτοιμο. Γιατί νομίζω κάτι τέτοιο συνέβη. Εσείς είστε νομικός και ξέρετε ακριβώς την ορολογία. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα να πω. Υπάρχει η βασική αποζημίωση, η οποία είναι η αποζημίωση που δίνει το κράτος. Αυτή έχει δοθεί. Ναι. Τώρα εδώ στην πραγματικότητα, επειδή στο Μάτι είχαμε ανθρώπινες ζωές, επομένως δεν είναι μόνο το αποζημιωτικό στοιχείο, τη ζημιά επ' αυτό το σπίτι. Και τραυματίες που υποφέρουν ακόμα. Και εδώ υπάρχει και μία διάσταση της λεγόμενης ηθικής βλάβης, ναι, την οποία έχουν υποστεί, ναι, οι συγγενείς των θανόντων. Αυτά λοιπόν πρέπει να αποτιμηθούν δικαστικά. Εκεί προφανώς υπάρχουν οι ρυθμοί της δικαιοσύνης, εκεί όπως ξέρετε δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είναι κάτι το οποίο θα μείνει να κριθεί από τη δικαιοσύνη. Το δημόσιο δήλωσε απροετοίμαστο, γι' αυτό σας ρωτάω. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω το συγκεκριμένο και δεν ξέρω και τι ακριβώς, ποια είναι η εμπλοκή, αν είναι η θέση του δημοσίου, ποια είναι εδώ η θέση του δημοσίου, ναι, σε αυτή την υπόθεση. Δεν ξέρω αν αυτό προφανώς είναι τα διοικητικά δικαστήρια, ναι, στα οποία έχει, ναι, ασκηθεί η, ναι, αγωγή και επομένως υπάρχει μια παράσταση του δημοσίου. Ναι. Αυτό είναι. Μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα λέμε ότι δόθηκαν τα λεφτά στους δήμους, έχουμε οργανώσει καλά τα πράγματα και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι μία πυρκαγιά δεν θα είναι φωνική. Κοιτάξτε, τώρα με βεβαιότητα δεν ξέρω αν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Να πω όμως ότι από εκεί, ας πάρουμε το Μάτι, γιατί το Μάτι κατά τη γνώμη μου είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο, βαριά οδυνηρό σημείο. Προφανώς από εκεί που ήμασταν στο Μάτι σε σχέση με αυτό το οποίο βρισκόμαστε σήμερα,
έχουμε διανύσει πάρα πολύ γρήγορα μια πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή. Ναι. Από το να μην έχουμε κανένα σύστημα ειδοποίησης, σήμερα έχουμε σύστηματα ειδοποίησης. Από το να μην έχουμε ένα οργανωμένο σχέδιο εκένωσης, σήμερα έχουμε οργανωμένα σχέδια εκένωσης. Από το να μην ξέρουμε πώς θα κάνουμε την εκένωση και με ποιες οδεύσεις θα γίνουν για να φύγουν με ασφάλεια οι άνθρωποι που πρέπει να φύγουν για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους, σήμερα έχουμε τέτοια σχέδια. Ναι. Το γεγονός δηλαδή ότι συμβαίνουν πολύ μεγάλες πυρκαγιές και δεν έχουμε απώλεια ζωής και να ευχόμαστε ότι δεν θα έχουμε, αυτό είναι μια σημαντική διαδρομή. Εγώ θα πω ότι ακόμα και από την πλευρά την αποζημιωτική, εάν δείτε ποιος ήταν ο μηχανισμός αποζημιώσεων, δεν θα πω πριν από τις πυρκαγιές τώρα εδώ, τις περσινές, αλλά θα πω κυρίως το κρίσιμο σημείο ήταν αφενός το Μάτι και δεύτερον ο Ιαννός, ναι, μια μεγάλη καταστροφή στη Θεσσαλία. Αυτό έχει φτιάξει μια τελείως, μα πραγματικά τελείως διαφορετική πραγματικότητα και από πλευρά ταχύτητας και της εκτίμησης και του ύψους των αποζημιώσεων. Άρα είναι σαφές ότι σε αυτά τα τρία χρόνια έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη και σημαντική διαδρομή. Το αν μου πείτε ότι είναι αυτό το τέλος της διαδρομής και έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ, στο 100%, θα σας πω προφανώς πάντα μένουν περισσότερα πράγματα να γίνουν. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι οι μηχανισμοί θα λειτουργήσουν. Αλλά η εικόνα πάντως είναι πολύ, πολύ καλύτερη. Και το γεγονός ακόμα ότι βλέπετε ότι. Γιατί αυτό το οποίο είχε πει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι βρισκόμαστε μπροστά σε φαινόμενα κλιματικής κρίσης. Η κατάσταση στην οποία ζούμε στην Ευρώπη, δηλαδή έζησε η Γαλλία, έζησε η Ισπανία, έζησε η Αγγλία, αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, ναι, τώρα τις προηγούμενες ημέρες ουσιαστικά, και ότι ήμασταν και εμείς οι οποίοι προτρέξαμε αρρωγή σε αυτό το οποίο, ας πούμε, υπέστημεν πέρυσι ή και πιεζόμαστε φέτος, η πραγματικότητα είναι ότι προφανώς τα συστήματα πολιτικής προστασίας θα πρέπει να συνεχίσουν να εξελίσσονται, γιατί πρέπει να αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερες δυσκολίες και κρίσεις που έρχονται μαζί με την κλιματική κρίση. Ο πολίτης φταίει. Φταίει γιατί μπορεί να έχει καταπατήσει το οικόπεδο, φταίει γιατί μπορεί να μην καθάρισε όταν έπρεπε να καθαρίσει, γιατί δεν έφυγε, προσπάθησε να σώσει την περιουσία του. Φταίει, ευθύνεται, έχει αλλάξει ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Δεν είμαι σίγουρος ότι έχει αλλάξει. Μα να το πω διαφορετικά. Όπως πάντα, σε κάποιους έχει αλλάξει, σε κάποιους δεν έχει αλλάξει. Ο Δήμαρχος εκενώνει. Ο Δήμαρχος εκενώνει. Ο Δήμαρχος, εκεί υπάρχει μια κοινή απόφαση για την εκένωση, η οποία λαμβάνεται από τον Δήμαρχο και τις αρμόδιες, ναι, αρχές, κυρίως από. Και όταν είναι κάτι το οποίο μάλιστα είναι υπερτοπικό, ουσιαστικά την ευθύνη της εκένωσης την έχει ο γραμματέας πολιτικής προστασίας. Αυτός αποφασίζει. Mm-hmm. Όταν έχει μια μεγαλύτερη διάσταση και δεν έχει έναν αμυγός, yeah, τοπικό χαρακτήρα. Άρα και αυτό είναι λυμένο και αυτό είναι σημαντικό, ότι μια σειρά από τέτοια ερωτήματα, ας πούμε, ερωτήματα αρμοδιοτήτων, είναι πολύ πιο σαφή. Κοιτάξτε, τα ζητήματα του καθαρισμού των οικοπαίδων και κυρίως, ναι, των εγκαταλειμμένων οικοπαίδων είναι κάτι που είχε απασχολήσει. Νομοθετήσαμε και γι' αυτό. Ναι. Έχουμε αλλάξει το περιβάλλον, έχουμε φτιάξει μια διαδικασία στην οποία έχουμε δώσει τη δυνατότητα στους δημάρχους με πολύ πιο απλό τρόπο να παρεμβαίνουν σε τέτοιου είδους οικόπαιδα. Τα οποία, ξέρετε, να πούμε ότι φταίει ο ιδιοκτήτης ο οποίος τα εγκατέλειψε, και εντάξει, φταίει, ναι, ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μας λύνει και το θέμα του τι θα κάνουμε τώρα με ένα οικόπεδο το οποίο δεν καθαρίζεται, ναι, από κάποιον που φταίει, αλλά τελικά το σημαντικό είναι να καθαριστεί. Πάντως να πω κάτι, γιατί και εγώ μένω στην Πεντέλη, και να το καθαρίσει κάποιος πάρα πολύ καλά σε περιοχές που υπάρχουν πεύκοβελώνες, μεγάλα δέντρα. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος, ειδικά όταν υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί αέριδες, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Κατά τη γνώμη μου, το επόμενο βήμα σε αυτό, και είναι κάτι το οποίο και σκέφτομαι και σκεφτόμαστε, είναι ότι θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ιδιοκτησία συνοδεύεται με ορισμένες συγκεκριμένες υποχρεώσεις και βάρη, και οικονομικά βάρη, και θα πρέπει εδώ να γίνουμε αρκετά αυστηρότεροι από αυτό που έχουμε σήμερα. Λέω το εξής. Ναι, εντάξει, ένα θέμα είναι να μπει ο Δήμος να καθαρίσει. Ένα δεύτερο θέμα είναι ότι βεβαίως αυτά όλα είναι ένα κόστος σημαντικό, το οποίο ως ένα σημείο μπορούν να επομίζονται οι Δήμοι, αλλά από εκεί και πέρα, αφού κάνουν τη δουλειά, εγώ δεν λέω να μην την κάνουν, αφού κάνουν τη δουλειά, είναι σαφές ότι αυτό το κόστος πρέπει να καταλογίζεται. Mm-hmm. Και το σε τελευταία ανάλυση, αν κάποιος δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη του να έχει ιδιοκτησία και τα βάρη που συνοδεύονται και οι ευθύνες που συνοδεύονται με την ιδιοκτησία αυτή, τότε πρέπει να υπάρχει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός εισπράξεως αυτών των ποσών από αυτούς οι οποίοι εν τέλει, τους πολίτες, τους ιδιοκτήτες, που δεν θέλουν να επομίζονται το βάρος αυτής της ευθύνης. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποιος μηχανισμός στον οποίο θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό και να βελτιώσουμε αρκετά αυτό το μηχανισμό. Αισθάνεστε εσείς, γιατί έχετε και την νομική ιδιότητα, ότι ο Έλληνας διεκδικεί αυτά που πρέπει να έχει, έχει μια καλύτερη επαφή με το κράτος, δηλαδή θα ζητήσει από το Δήμο του κάτι ώστε να είναι τα πράγματα πιο ασφαλή, έχει αρχίσει και φτιάχνει αυτού του είδους επικοινωνία και η σχέση.
Κοιτάξτε, πάλι δύσκολο να γενικεύσεις. Νομίζω ότι εξακολουθούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να κινούμαστε ως κοινωνία εξατομικευμένα. Δηλαδή, βλέπουμε αυτό το οποίο είναι μπροστά μας. Δεν είναι κακό αυτό. Διότι στη τελευταία ανάλυση, ακόμα και αν κάποιος κοιτάει αυτό το πρόβλημα το οποίο έχει, ας το πω, στην πόρτα του, σε έναν ορισμένο βαθμό, αν όλοι λύναμε το πρόβλημα της πόρτας μας και είμαστε σε εγρήγορες για το θέμα της πόρτας μας, ίσως ορισμένα πράγματα θα φτιάχνονταν. Το να προσπαθήσουμε να χτίσουμε συλλογικές δράσεις, αυτό σε έναν ορισμένο βαθμό αναπτύσσεται από συλλόγους, εξοραϊστικούς συλλόγους, από πολιτιστικούς συλλόγους, από εθελοντές. Ναι. Αναπτύσσεται αυτό. Η αλήθεια είναι στο επίπεδο του αθελοντισμού είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω σε σχέση, ας πούμε, με ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Είμαστε πολύ πίσω. Ελπίζουμε τώρα ότι ένα πλαίσιο το οποίο έχουμε φτιάξει θα βελτιωθεί και θα αξιοποιηθεί για να δούμε πώς θα πάρει και αυτό περισσότερο μπροστά. Τελικά, ποιος τις βάζει τις φωτιές? Πάντως τώρα έχουν αρχίσει και συλλαμβάνουν εμπριστές. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι κάποιος βάζει τις φωτιές. Εσείς πιστεύετε ότι τις βάζει κάποιος τις φωτιές? Νομίζω ότι ένα κομμάτι των εμπρισμών, ένα κομμάτι των πυρκαγιών οφείλεται σε εμπρισμούς. Τώρα δεν μπορώ να πω αν όλες οφείλονται, όλες οι πυρκαγιές οφείλονται σε εμπρισμούς. Μια βραδινή συζήτηση κάνουμε, εκτιμήσεις συζητάμε. Είναι πυρομανής ο εμπριστής που επιλέγει την ημέρα με πάρα πολύ δυνατό άνεμο στη μέση του καλοκαιριού, λίγο πριν από ένα καύσωνα, για να πάει να βάλει τον καζάκι? Δεν ξέρω πώς βάζουν φωτιές στα δάση. Κοιτάξτε, από τους ανθρώπους που έχω κατά καιρούς δει ή διαβάσει ότι συλλαμβάνονται, μπορεί ορισμένοι να βρίσκονται σε μια κατάσταση τέτοιου είδους διαταραχής. Μπορεί όμως να υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν γιατί, να σας πω τώρα, έχουν συμφέροντα άλλου τύπου. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν λέω απαραίτητα συμφέροντα νοικοδόμησης, γιατί αυτό νομίζω ότι πια είναι αυτό αρκετά ανόητο. Αυτό έχει τελειώσει από το 81. Είναι ανόητο. Δεν είναι. Δηλαδή, όπως το κάνει αυτό, γι' αυτό το λόγο είναι ανόητο. Δεν πρόκειται γίνονται οικόπεδα, να το πούμε. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Δεν γίνεται. Επομένως, αυτό δεν έχει μεγάλο νόημα. Αλλά το να υπάρχουν, ξέρω, να σας πω, σε επαρχίες συχνά μπορεί να συνδέεται με την κτηνοτροφία. Γίνεται για πολιτικούς λόγους. Παρακινδυνευμένο να το πει κανείς. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο τέτοιο στοιχείο που να το ενισχύει αυτό. Δεν μπορώ να σου πω ότι κάποιος έβαλε φωτιά για να πλήξει την κυβέρνηση. Να το κάνει κάποιος για να πλήξει την Ελλάδα. Θα μπορούσε να υπάρχει. Νομίζω ότι αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, στο παρελθόν έχουμε συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν συνήθως τουρκικής καταγωγής και κάνανε τέτοια πράγματα. Εκεί μπορεί να δεχτεί κανένας ότι υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Okay, να αλλάξουμε κατηγορία, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα ετοιμάσει μια διαφορετική συνέντευξη για εσάς. Λοιπόν, διάβαζα λίγο τι κάνετε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Mm. Πρώτα απ' όλα έχω την εντύπωση ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν σας βάζει λίγο σε μια πιο ήσυχη κατάσταση, ενώ σε σχέση με την παρουσία σας στα ΜΜΕ. Ισχύει αυτό που σκέφτομαι? Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εσωτερικών, επειδή στην πραγματικότητα κάνει... κάνει κυρίως όλο το ανθρώπινο δυναμικό, χειρίζεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης, ναι. Έχει την τοπική αυτοδιοίκηση, ναι. Έχει τις εκλογές, έχει τις πολιτογραφήσεις. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι, έχει τα Μητρώα Πολιτών, επομένως την ληξιαρχική κατάσταση. Είναι ένα πάρα πολύ θεσμικό Υπουργείο. Ναι. Είναι ένα Υπουργείο, είναι πολύ νομικό Υπουργείο. Είναι... Κάτι χάνεται στην ορατότητα του Υπουργού? Κοιτάξτε, σας ενένεια... ξέρουμε. Με την έννοια ότι δεν είναι Υπουργείο Εχμής, άρα να πει κανένας... Δεν είναι Εχμής. Με την έννοια αυτή ότι, ας το πω, συμβαίνει κάτι και μπροστά είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή το Υπουργείο το οποίο έχει πυρκαγιές και επομένως είναι σαν την κλιματική προστασία ή έχει ταραχές. Νόμιζα ότι θα ακυρώνατε σήμερα, να σας πω την αλήθεια, γιατί λέω Υπουργείο Εσωτερικών και σκεφτόμουν ότι οι περισσότεροι από εμάς, ενώ αν κάτσουμε έτσι λίγο και το αναλύσουμε, ξέρουμε περίπου για την υπεύθυνο του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουμε κενά. Σωστά έχετε. Ναι. Δηλαδή δεν φταίτε που έχετε. Ναι, ναι. Γιατί και πάρα πολλά έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εσωτερικών κάποια στιγμή είχε τη Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ναι. Άρα η πολιτική προστασία και επομένως η διαχείριση αυτών των κρίσεων που συνδέονται με την πολιτική προστασία, άρα πλημμύρες. Δεν θα ήσασταν εδώ, αν συνέβαινε το ίδιο. Αλλά αυτό έγινε Υπουργείο. Αλλά αυτό έφυγε και έγινε Υπουργείο. Mm-hmm. Επομένως, κάποια στιγμή, προτού ενοποιήσουμε τους αποζημιωτικούς μηχανισμούς, το Υπουργείο Εσωτερικών είχε απευθείας αποζημίωση στους πολίτες. Τώρα πια δεν έχει. Έχει πάει και έχει γίνει ένας ενιαίος μηχανισμός
που κυρίως συνδέεται με το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Υποδομών. Mm-hmm. Επομένως, είπα και αυτό εκεί. Διατηρούμε την εποπτεία στους ΟΤΑ, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τη χρηματοδότησή τους. Άρα, με έναν τρόπο τέτοιο, έχουμε σχέση παραδείγματος χάρη με αυτό. Αλλά όμως είναι ένας χρηματοδοτικός τρόπος. Είναι ένας τρόπος έτσι. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ότι είμαστε παρόντες με ρόλο κάθε στιγμή. Στη στιγμή που συμβαίνει ένα γεγονός τέτοιο. Ναι. Πάντως καταλαβαίνετε ότι οι άλλοι έχουν μια απορία για το τι ακριβώς είναι η δουλειά σας. Και η δική σας και του Υπουργείου σας. Η δουλειά μου λοιπόν είναι τι. Είναι κυρίως να διαμορφώνουμε το πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης. Και τι είναι τώρα η διοικητική μεταρρύθμιση, πώς προσλαμβάνεις, mm-hmm. πώς εξελίσσεται το προσωπικό στο δημόσιο, πόσους πρέπει να έχεις, ναι. ποια είναι η οργανωτική μορφή θα του δημοσίου. Θα δίνετε πριν. Στο ναι. δημόσιο μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο και ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι, θα ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις αν δεν είχαμε τις φωτιές σήμερα, ήθελα να σας ρωτήσω, μα κάτι τέτοιο ακούγεται πολύ ριζοσπαστικό για το δημόσιο, δεν συμβαίνει καν στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα. Mm. Πολύ σπάνια σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες και κάπως διαφορετικά από ό,τι συμβαίνει στην Αμερική και έτσι, χώρες που συνδέονται πολύ, έχουν, η εφεύρεση των πριμ είναι δικιά ναι. τους. Οπότε τι θα συμβαίνει τώρα, ο πιο εργατικός υπάλληλος θα παίρνει χρήματα και δεν θα παίρνει ο άλλος. Ναι, για την ακρίβεια αυτός ο οποίος θα επιτυγχάνει τους στόχους του. Και είναι αυτή κάτι ήταν το οποίο... η επόμενη ερώτηση. Πώς θα καταλαβαίνετε ότι κάποιος είναι πιο εργατικός από τον άλλο. Είναι κάτι το οποίο το νομοθετήσαμε. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε πολύ. Ακούσατε το μεγάλο πρόβλημα του ελληνικού δημοσίου για πάρα πολλά χρόνια. Είναι αυτό που λέω η καταθλιπτική επιρροή του εξισωτισμού. Αυτό λοιπόν είναι... Είναι λίγο σαν να το έχει γράψει κάποιος Γάλλος συγγραφέας, Μπρικνέρ, θα μπορούσε να είναι με ένα δοκίμιο του Μπρικνέρ αυτό. Σωστά. Ναι. Λοιπόν, είναι η αντίληψη της αριστεράς για το πώς πρέπει να λειτουργεί το δημόσιο, η οποία το διοίκησε και πριτάνευσε σε αυτό για πάρα πολλά χρόνια. Τι πώς? Σημαίνει πρακτικά λεπτό, αυτό. ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Όχι, αλλά είχαμε ΠΑΣΟΚ πριν από αυτό. Πολλά χρόνια. Το οποίο είναι και εκείνο που έχει ουσιαστικά φτιάξει τους βασικούς μηχανισμούς του δημοσίου σε πάρα πολλά σημεία και αυτό είναι μια ολόκληρη κουλτούρα η οποία πρέπει να αλλάξει. Τι είναι αυτό, για να το πω πολύ απλά. Είτε δουλέψεις πολύ, είτε δουλέψεις λίγο, θα πάρεις τα ίδια λεφτά. Είτε δουλέψεις πολύ, είτε δουλέψεις λίγο, θα έχεις την ίδια υπηρεσιακή εξέλιξη. Ναι. Επομένως, στην πραγματικότητα, αυτό τι κάνει, επειδή ξέρετε, οι άνθρωποι στην οικονομική του συμπεριφορά είναι ορθολογικοί. Mm-hmm. Αν τελικά δουλέψω λίγο ή δουλέψω πολύ, δεν διαφοροποιεί τίποτε ούτε στην εξέλιξή μου ούτε στα οικονομικά μου, η επιλογή είναι να δουλεύω λίγο. Ναι. Είναι λογικό δηλαδή, είναι η λογική επιλογή. Το άλλο που το κάνουν αρκετοί υπάλληλοι, ότι δουλεύουν πολύ, το κάνουν, ας το πω για λόγους εντός αγωγικών, θα το πω φιλότιμου, μάλλον εξ αγωγικών, φιλότιμου, αυξημένη αίσθηση καθήκοντος, δηλαδή υποκειμενικά στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Αυτή είναι αλήθεια. Στη σχέση που έχουμε και αυτοί κρατάνε το δημόσιο. Με το δημόσιο, ξέρουμε τον καλό υπάλληλο. Σωστά. Και στέλνουμε και τους φίλους μας ή τους συγγενείς σε μια καλή κοπέλα που δουλεύει εκεί και θα σε βοηθήσει. Που θα σε βοηθήσει. Ναι. Σωστά. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Απλώς πρέπει κάποια στιγμή να δώσουμε και στη διοίκηση. Γιατί μία από τις άλλες μεγάλες συζητήσεις είναι πάσος προς τον προϊστάμενο και λέει, παιδί μου, πρέπει λίγο να το τρέξουμε ναι, το πράγμα. Ναι. Πρέπει να αποδώσουμε. Πρέπει να φέρουμε τα αποτελέσματα που πρέπει να φέρουμε. Σου λέει πάρα πολύ ωραία. Εγώ τι να κάνω. Πώς το κάνω αυτό. Εσύ μου το λες αυτό. Έχω ναι. διοικητικά εργαλεία. Στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν διοικητικά εργαλεία. Mm-hmm. Το πιο αυστηρό από όλα προφανώς είναι η διακοπή της σχέσης της εργασίας. Δεν είσαι καλός, δεν θέλω άλλο να συνεργαστώ μαζί σου. Λοιπόν, έχουμε κάτι τέτοιο στο δημόσιο ή δεν έχουμε. Υπάρχουν όμως καλά εργαλεία. Θα συνεχίσουμε να μην έχουμε, θα συνεχίζει να μην απολύεται ποτέ ο κακός υπάλληλος. Θα σας πω. Αλλά έχουμε και άλλα εργαλεία στον ιδιωτικό ναι. τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα, παραδείγματος χάρη, έχουμε. Α, είσαι πολύ καλή. Ναι. Θα πάρεις κάτι περισσότερο και. Ποτέ κανείς δεν μου το έχει πει. Όχι, αλλά υπάρχει εξέλιξη στη δική μας. Ναι, και υπάρχει και επίσης και η δυνατότητα της διαπραγμάτευσης, ελεύθερης διαπραγμάτευσης. Μα ξέρεις, εγώ έχω αυτήν την ωραία εκπομπή. Εγώ για να συνεχίσω να την κάνω, επειδή πάει καλά, θέλω το όσο. Θα σας βάζω να κάνετε τις διαπραγματεύσεις για μένα από εδώ και πέρα. Είναι μέρος της επαγγελματικής μου δραστηριότητας, η διαπραγματεύση. Λοιπόν, προσέξτε. Στο δημόσιο αυτά όλα δεν υπάρχουν. Ναι. Άρα λοιπόν έρχεται τώρα ο προϊστάμενος και λέει, μα δεν έχω διοικητικά εργαλεία. Άρα τι του λέμε, πάρε τον πόνους. Να λοιπόν, ένα διοικητικό εργαλείο. Το πόνους πόσο μεγάλο θα είναι και συνταρακτικό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είπαμε ότι θα δεσμεύσουμε συνολικά, για να μην σας βάλω σε λεπτομέρειες, γιατί είναι διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία, γύρω στα 21 εκατομμύρια. Ένας μέσος μισθός στο δημόσιο πόσο είναι. Θα σας έλεγα ότι ένας, ας το πω, μέσος μισθός είναι γύρω στα 1200, 1500, 1300, είναι κάπου εκεί. Χίλια και κάτι δηλαδή. Χίλια και κάτι. Okay. Άρα θα το βλέπει στο τέλος της χρονιάς. Θα το βλέπει λοιπόν στο τέλος της χρονιάς. Άρα εμείς θα θέλαμε να το δώσουμε αυτό ή τουλάχιστον ένα τμήμα αυτών των χρημάτων τα οποία σήμερα έχουμε προβλέψει, 31 δεκάτου.
Mm-hmm. Με τι τώρα, ποιος είναι το κριτήριο που τα δίνεις. Επειδή αυτό που κάνουμε τώρα το κάνουμε πιλωτικά, είπαμε ότι θέλουμε να συνδεθεί με την επίτευξη των στόχων του Ταμείου Ανάπτυξης. Ναι. Άρα λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δουλεύουν για να πετύχουμε τους στόχους του Ταμείου, επειδή στο Ταμείο έχουμε πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, είναι αρκετά απαιτητικές προδιαγραφές για να πάρουμε τα χρήματα, για να γίνουν εκταμιεύσεις, για να προχωρήσουμε στη ροή των έργων. Τι θέλουμε λοιπόν, όσοι θα εργαστούν και θα βοηθήσουν σε αυτό, να μπορούμε κάπως να τους ανταμείψουμε. Ναι. Με τη στοχοθεσία. Βάλαμε λοιπόν τα χρήματα εκεί και θα υπάρξει μια υπουργική απόφαση, η οποία θα προσδιορίσει τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα καθορίζεται η στοχοθεσία. Mm-hmm. Και εν συνεχεία, ναι, θα εφαρμόσουμε αυτή την υπουργική απόφαση και θα δώσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι θα δουλέψουν τα χρήματα αυτά. Αυτό δεν περιορίζει λίγο τις δουλειές που μπορούν να πάρουν ένα μπόνους? Γιατί σκέφτομαι, αν εγώ είμαι καλή τηλεφωνήτρια στο δημόσιο, υπάρχει κάποιος τρόπος? Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Ναι. Δηλαδή η διεύρυνση του μπόνους γενικά, και αυτό όταν πια δεν θα εφαρμόζεται μόνο πιλωτικά, αλλά θα αρχίσουμε να το εφαρμόζουμε συνολικά. Έχουμε πει ότι θα το νομοθετήσουμε το συνολικό, ναι, μέχρι 31/12/22. Τώρα. Εγώ να σας ευχηθώ να δώσετε πάρα πολλά μπόνους και να βρείτε τρόπους οι άνθρωποι να ανταμείβονται και να υπάρχει και μια κινητικότητα στο δημόσιο. Και αυτό το έχουμε κάνει όμως, την κινητικότητα. Έχουμε κάνει πολλά πράγματα για την κινητικότητα. Μπορεί δηλαδή πολύ κάποιος ο οποίος ξεκινά χαμηλά και ταπεινά στο δημόσιο να μην μείνει μια ζωή το παιδί. Έχουμε χρόνο να σας πω μια καταπληκτική ιστορία. Βεβαίως έχουμε, αν είναι καταπληκτική. Είναι καταπληκτική ιστορία. Μην μου φωνάζετε για τον χρόνο, είναι καταπληκτική ιστορία. Είναι καταπληκτική ιστορία. Ναι. Λοιπόν, έχω κάνει μια επίσκεψη στη Λευκάδα. Ναι. Και έχει ένα εκπληκτικό μουσείο στη Λευκάδα για τον Άγγελο Σκυλιανό. Ναι. Μπαίνω λοιπόν να δω το μουσείο. Εμένα μου αρέσει και πολύ ο Άγγελος Σκυλιανός, είναι από τους αγαπημένους μου και έχει και μια συνταρακτική ζωή ο Άγγελος Σκυλιανός, εκτός από τα σπουδαία πράγματα τα οποία έχει κάνει. Είναι ένας κύριος, τώρα μπαίνει ο υπουργός μέσα, ναι. Αυτό είναι ένα μουσείο το οποίο είναι δημοτικό, δηλαδή το έχει φτιάξει ο Δήμος. Έχει βραβευτεί ως ένα από τα ωραιότερα μικρά μουσεία στην Ευρώπη, οπότε σας παρακινώ να πάτε να το δείτε, πράγματι είναι πολύ ωραίο. Και είναι ένας κύριος, ο οποίος είναι εκεί και μου λέει να σας ξεναγήσω. Μου κάνει μια απίθανη ξενάγηση. Μου γράφει, μου λέει για τη σχέση του Σκυλιανού με την σύζυγό του. Μετά είχε μια άλλη σχέση, η οποία έτρεξε παράλληλα. Μου λέει πάρα πολλά προσωπικά του. Μου τα συνδέει με το πολιτικο-κοινωνικό περιβάλλον, με τις κατηγορίες που είχε δεχτεί ο Σκυλιανός ενώ ήταν κομμουνιστής. Ενώ λέει τι κομμουνιστής ήταν ο Σκυλιανός, καμία σχέση. Μου το συνδέει με την πολιτιστική του παραγωγή, με τα χρήματά του. Έχει μια απίθανη γνώση της ζωής του Σκυλιανού, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί για να κόβει εισιτήρια στο μουσείο, υπάλληλος, δημοτικός υπάλληλος. Του λέω, πού τα ξέρετε όλα αυτά τα καταπληκτικά? Ξέρει τη σχέση του με τον Νίτσε, ξέρει πόσο έχει διαβάσει και πόσο έχει πειραστεί, ξέρει διάφορα απίθανα πράγματα. Του λέω, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Αλλά ξέρετε, μου λέει, γράφω και εγώ ποιήση. Α, λέω, καταπληκτικό. Και λέω, πώς βρεθήκατε τώρα εσείς εδώ? Μου λέει, εμένα με προσλάβανε ως έναν άνθρωπο, πώς το λένε, σχολικό φύλακα. Ναι. Και μάλιστα μου λέει, κύριε Βορύδη, ξέρετε, επί ημερών κυβερνήσεών σας είχαν απολυθεί οι σχολικοί φύλακες. Και μετά μου λέει, επαναπροσλήφθηκα και ήρθα και βρήκα τον δήμαρχο και με έβαλε εδώ. Και λέω τώρα, κοίταξε, career path, διαδρομή καριέρας. Αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα χαρίσματα τον πήραμε για σχολικό φύλακα. Αμπελήθη και τώρα κάνει αυτή την καταπληκτική δουλειά. Γιατί το λέω αυτό, αυτή την ωραία ιστορία, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι που πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε για τους ανθρώπους στο δημόσιο. Μπαίνει κάποιος κάπου, αλλά εν συνεχεία πρέπει να του δίνουμε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει ταλέντα, επιθυμίες, οι οποίες θα αξιοποιηθούν εις όφελος του δημοσίου. Mm-hmm. Αυτό. Καλή ιστορία. Ελπίζω με κάποιο τρόπο να υπάρχουν και στο μέλλον τέτοιες καλύτερες. Δεν ήταν η συνέντευξη που είχα υπολογίσει, οπότε θα ξαναέρθετε. Με πολύ χαρά. Ελπίζω και εύχομαι. Με πολύ χαρά. Και να είναι οι συνθήκες έτσι και κάπως να μπορούμε να λέμε ευχάριστες ιστορίες μόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.